Θα υποδεχθούμε μέσω σύνδεσης Skype τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη, προκειμένου έτσι να μιλήσουμε για την αγωνιστική πορεία του Όφη, ο οποίος έχει ανατάξει, θα λέγαμε, μετά τη διακοπή του Μουντιάλ. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κύριε Πασαλίδη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Πασαλίδη. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι που προηγήθηκε αυτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου εκεί ουσιαστικά σταμάτησε αυτό το σερί των 5 επιτυχημένων, θα λέγαμε, αγωνιστικών. 2 νίκες, 3 ισοπαλίες για την ομάδα του Ηρακλείου. Φαντάζομαι ότι αυτό που κρατάτε είναι η απόδοση του πρώτου ημιχρόνου και η αγωνιστική παρουσία της ομάδας. Σίγουρα αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι μόνο η προσπάθεια που κάναμε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, λόγω του ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πιστεύω πως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι, να το βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να υπάρχει από παιχνίδι σε παιχνίδι σχετική βελτίωση. Mm-hmm. Και μετά βέβαια το Γεώργιος Καραϊσκάκης ακολουθεί το προσεχές Σάββατο μία σημαντική, θα λέγαμε, και βαθμολογικά αλλά και αγωνιστικά αναμέτρηση με τα Γιάννενα στο Γεντί Κουλέ και το γεγονός βέβαια ότι είσαστε ισόβαθμοι στον βαθμολογικό πίνακα καταμαρτυρά και τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης. Σίγουρα πιστεύω πως είναι όντως ένα σημαντικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο βαθμολογικό το ενδιαφέρον για μας. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κυρίως εντός έδρας να δημιουργήσουμε μια έδρα η οποία θα είναι πολύ δύσκολη για οποιοδήποτε αντίπαλο να έρχεται να παίζει εκτός έδρας με εμάς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πιστεύω είναι να τα δώσουμε όλα και να καταφέρουμε να πάρουμε και τους 3 βαθμούς, ώστε να ανέβουμε και στη βαθμολογία και να συνεχίσουμε αυτό το καλό σερί που έχουμε χτίσει. Mm-hmm. Και βέβαια μιλώντας για καλό σερί, και το είπα και στον πρόλογο προηγουμένως, ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος βλέπουμε την ομάδα να παρουσιάζεται έτσι, να έχει μια ανωδική, θα λέγαμε, πορεία, η οποία βέβαια αποτυπώνεται και στη βαθμολογική συγκομιδή της, αλλά και στην αγωνιστική εικόνα που έχει. Τι έχει οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση? Σίγουρα μας έχουν βοηθήσει και τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει και έχει αλλάξει η ψυχολογία όλης της ομάδας και των παιχτών. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι και θέμα δουλειάς, γιατί πιστεύω ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στη διακοπή για το Μουντιάλ και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο, και από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να έχουμε εμείς είναι να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Πολύ σωστά. Και βέβαια είναι φανερό ότι και η έλευση του Νταμπράουσκας έχει έτσι βοηθήσει σε αυτή την αναδιαμόρφωση, θα λέγαμε, στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι έτσι έχει συνεισφέρει περισσότερο η παρουσία του νέου τεχνικού? Αυτό που πιστεύω πως μας έχει βοηθήσει είναι κυρίως στην ψυχολογία μας. Αυτό είχε κοιτάξει από την πρώτη στιγμή που είχε έρθει, να βελτιωθούμε ψυχολογικά. Από εκεί και πέρα μερικά τακτικά θέματα τα οποία δουλεύουμε συνεχώς στις προπονήσεις. Πιστεύω αυτά τα δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν αλλάξει τον τρόπο που αγωνίζεται κυρίως η ομάδα. Θέλω να ρωτήσω και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί η έλευση του κυρίου Νταμπράουσκας έφερε και την δική σας καθιέρωση στο βασικό σχήμα της ομάδας, γεγονός που συνοδεύεται βέβαια και με θετικά σχόλια σε ό,τι αφορά τη δική σας απόδοση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ικανοποίηση και από τη δική σας την πλευρά. Από τη δική μου την πλευρά σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν. Δυστυχώς 11 ξεκινάνε σε κάθε αγώνα. Από εκεί και πέρα, εγώ και τον προηγούμενο χρόνο και πριν την έλευση του καινούργιου προπονητή δούλευα στις προπονήσεις και περίμενα τη στιγμή που θα μπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να παίξω. Mm-hmm.
Και βέβαια να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά στη συνέχεια του πρωταθλήματος ότι απομένουν 6 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Τον Όφη βέβαια τον χωρίζουν 10 βαθμοί από τον 6ο Ολυμπιακό Βόλου. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε εξαιρετικά δύσκολο το ενδεχόμενο να καταφέρει η ομάδα να μπει στα play-off. Βγαίνουν οι βαθμολογικοί συσχετισμοί? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή στην... λόγω της διαφοράς που υπάρχει. Πιστεύω πως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου και από εκεί και πέρα θα φανεί που θα καταλήξουμε. Έτσι, πολύ σωστά. Να πούμε βέβαια, είπα πριν και για τις δύο μεταγραφές που υπολείπονται και στο σύνολό τους βέβαια είναι 5 οι μεταγραφές που πραγματοποίησε ο Όφη αυτή την περίοδο και βέβαια περιμένουμε να δούμε την ομάδα βελτιωμένη και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εγώ πιστεύω πως από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή για το Μουντιάλ, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι να είμαστε ακόμα πιο βελτιωμένοι και να έχουμε και καλύτερα διαστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα και να έχουμε και μια συνέχεια σαν ομάδα. Δηλαδή και να παίρνουμε θετικά αποτελέσματα και να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια σε όλα αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και βέβαια θα ήθελα να μου πείτε αν τόσο η έλευση Νταμπράουσκας όσο και οι μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει αυτή την περίοδο επί της ουσίας αποτελούν τη βάση για τη νέα σεζόν. Είναι δηλαδή κινήσεις με προοπτική και τη νέα χρονιά? Αυτό δεν είμαι κατάλληλος για να το απαντήσω, αλλά πιστεύω πως... Έχετε πιστεύω την αίσθηση, φαντάζομαι. Το σκεπτικό είναι αυτό των ανθρώπων που κάνουν τις μεταγραφές. Από εκεί και πέρα θα έχει και ο προπονητής το χρόνο για να δουλέψει με τους καινούργιους παίχτες και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και για τη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα πιστεύω πως θα είναι καλό για όλους αυτό. Ναι. Εσάς είναι η δεύτερη σεζόν στον Όφη σε ό,τι αφορά τις προσωπικές σας έτσι, φιλοδοξίες. Προσωπικές φιλοδοξίες... σίγουρα είναι να βελτιώνομαι συνεχώς σαν ποδοσφαιριστής, να δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ και από εκεί και πέρα για το μέλλον δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει και το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, είναι πολύ δύσκολο να πούμε. Θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά στον κόσμο, στέλνοντας ένα μήνυμα, γιατί είδαμε και την ηχηρή και αισθητή, θα λέγαμε, παρουσία του στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο κόσμος αυτός που, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, αναμένεται να έχει πολύ δυναμική παρουσία και στο σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στα Γιάννενα στο Γεντικουλέ. Εννοείται πως ο κόσμος όπου πηγαίνουμε και είναι δίπλα μας, μας βοηθάει. Από εκεί και πέρα... και στο εκτός έδρας παιχνίδι που παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό, μόνο που καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα για σένα, οι οποίοι έχουν αφήσει πράγματα πίσω τους και έχουν έρθει για να σε στηρίξουν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα εξτρά κίνητρο για εμάς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, νομίζω, είναι να συνεχίσουμε έτσι όλοι μαζί και με τη στήριξη του κόσμου και να συνεχίσουμε να παίρνουμε νίκες και όχι μόνο θετικά αποτελέσματα, τα οποία για μένα δεν νομίζω ότι ισοπαλία είναι θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οπότε πάμε για νίκη αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Σαββάτου με τα Γιάννενα. Να σας το ευχηθούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.